Για πες τώρα. Δεύτερο το παιχνίδι γιατί έχει χτυπήσει. Ωραία. Για πες τώρα. Γιατί ρε φίλε. Ακούγεσαι, δεν ακούγεσαι. Για δες τώρα. Έλα, ένα, δύο. Όχι φίλε, για δες τώρα. Ένα, δύο, έλα, εντάξει, καλά είμαστε τώρα. Τώρα με χαμηλό. Όχι, τώρα ακούγομαι κανονικά. Κομπλέ είμαστε. Τώρα. Τώρα. Τώρα νομίζω ότι είμαι καλά. Σε λάθος τέτοιο ακούγεσαι. Τι είναι σε λάθος τέτοιο. Σε το ροζ ανέβασα. Ποιο ροζ έρχεσαι, το πράσινο. Στο ροζ έχω ανεβασμένο. Ναι, αλλά εγώ έχω μπροστά μου το πράσινο αυτή. Για δες τώρα. Ναι. Περίμενε λίγο. Έλα. Έλα. Μπορείς να γυρίσεις λίγο τον ΟΤΕ. Φίλε, σε λάθος μικρόφωνο. Αφού αυτό βρήκα μπροστά μου. Όχι, ενώ είναι άλλο το χρωματάκι. Για μίλα εκεί. Ναι. Εκεί πρέπει να μιλάς. Ναι. Δεν ακούω τώρα όμως. Στο ροζ πρέπει να σε φύγει. Ναι, γιατί το φέρατε αυτό εδώ πέρα. Εκεί ήταν εξ αρχής. Οκούσεις. Εκεί ήταν εξ αρχής, σου ξαναλέω. Οκούσεις. Χθες το έχει και ο Ζαγόρας αυτό. Αυτό. Αυτό είναι το καλύτερο μικρόφωνο. Καταλαβες. Γιατί τώρα γέρνει λίγο. Δεν πειράζει. Χαμήλω στη θέση σου. Λοιπόν, αυτό είναι το καλύτερο μικρόφωνο και γι' αυτό ακούγεται. Χθες και ο Ζάχος έτσι ακούγονταν. Ένα, δύο. Ένα, δύο. Μια χαρά. Μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία. Μια χαρά. Λίμπερο 107,4 ακόμα είναι ο Λαμπάουτ Αρισονέρ. Τετάρτη σήμερα, 15 του Γενάρη, μέχρι και τις 6.30 θα τα λέμε παρέα. Βεβαίως, Χρήσανο Τσαλτίδης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Έχουμε πραγματάκια να πούμε και σήμερα. Δόξα τω Θεώ, η μέρα ήταν γεμάτη. Έτσι όπως ξεκίνησε από το πρωί και ειδικά από τις 12 και μετά. Το πόδι ήταν πατημένο στον γκάζι συνεχώς. Έχει πολλά πραγματάκια. Έχουμε να ασχοληθούμε φυσικά και με το χθεσινό παιχνίδι κόντρα στην Ξάνθη. Σήμερα θα μιλήσω εγώ. Σήμερα θα με αφήσεις, γιατί δεν έχω ξεσπάσει από χθες το βράδυ. Θέλω να ξεσπάσω τώρα. Εγώ ήρθα στο ημίχρονο σε έναν εκεί που μιλούσες, σε ένα ραδιόφωνο. Ναι. Πήρα το μικρόφωνο, το πήρα τα χέρια, τα είπα 10 λεπτά και ηρέμησα. Θέλω λίγο να ξεσπάσω. Κάτσε να βάλει ένα γκολ τώρα. Το έκανα και χθες βέβαια στην ώρα της μετάδοσης και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά με κόσμιο τρόπο, γιατί πρέπει να κρατάμε και ένα επίπεδο, είναι η αλήθεια, την ώρα των μεταδόσεων. Αλλά δεν μας βοηθούν και πολύ κάποιοι άνθρωποι να κρατάμε επίπεδο. Αλλά ήρθα αποφασισμένος να ξεσπάσω, το έχω ανάγκη, να ηρεμήσω λίγο, να το βγάλω από μέσα μου. Τώρα, ρε φίλε, τώρα ηρέμησα. Τώρα, ναι, τώρα δεν έχω ηρεμήσει εγώ από χθες όμως με αυτά που βλέπω. Γιατί εγώ την ψώνησα άσχημα. Όταν λύγει το ημίχρονο και ο γκάτος δίπλα μου δείχνει το καρέ από το γκολ της Ξάνθης που βλέπω ότι στη ροή του αγώνα την offside. Εγώ το είδα εκείνη την ώρα. Είχα το Κοσμοτέ τη Δεν το είχα, όχι, δεν το είχα. Εγώ εκείνο, ρε παιδί μου, και μου δείχνει ο γκάτος το κάρε και την ψωνίζω πάρα πολύ άσχημα. Και λέω, δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα να μην το είδε, ρε φίλε. Mm. Δηλαδή, εγώ που έχω να πούμε πόσο μοιοπία, δεν ξέρω κι εγώ πόσο μοιοπία έχω, ρε φίλε, θα το βλέπα. Ναι, αλλά το θέμα μας είναι ότι μπούκαρε ο Καρυπίδης και στην κερκίδα ήταν ο Αυγιανάκης. Ο Αυγιανάκης μετά το 60, παιδιά. Συγγνώμη. Ναι, αλλά οι συνάδελφοι, έγκυροι δημοσιογράφοι, φίλε, οι συνάδελφοι στα ρεπόρτερ κάποιοι του ΠΑΟΚ είπαν ότι ήταν την ίδια στιγμή. Και γράψανε και post. Και μετά, αφού το γράψανε το post. Όταν καταλάβανε ότι έχουν κάνει μία ακόμα πολύ ωραία απόπειρα προπαγάνδας, το κατεβάσανε το post. Μπούκαρε ο Καρυπίδης, ε. Ναι. Ο Καρυπίδης μπούκαρε που είπε τον «Δεν θα σου κάνω, θα σου ράνω», ενώ όταν μπουκάρεις με το όπλο ήταν αγαναχτισμένος βλέποντας την επένδυσή του, φίλε. Πρόσεξε με λίγο. Υπάρχει μια, πολύ βασική λεπτομέρεια. Συγγνώμη, εγώ. Αύριο δικάζεται, φίλε. Θα το δούμε και κοινό, 16. Ναι. Γιατί γι' αυτό βγαίνουν όλα αυτά. Ξυπνήστε λίγο, Αριανή. Υπάρχει μια πολύ. Παρακαλώ. Βασική λεπτομέρεια. Τι θες, ρε φίλε. Τι έχετε, τι έγινε, τι πάλι και νοπλείτε. Τι. Την εκπομπή που έχει ζωντάνια και ρυθμό. Θα το δω. Περίμενε. Θα το δω τώρα. Πολύ χαμηλά. Πόσο να το πω. Πάει για το Σάσα. Θα σουτάρει. Καλό γκολ. Μπερδεύτηκα. Λούκα Σάσα. Ό,τι χρειαζόταν ο Άρης πριν την ανάπαυρα του ημιχρόνου. Έτσι. Ωραίο τεχνικό δεκτή. Ωραία. Μπράβο, Σάσα. Ένας φίλος μου το είπε αυτό. Γκουλάρα, λες. Γκουλάρα. Ουρι γκουλάρα. Ο Σάσα, ο άχρηστος, που δεν πήρε, έφυγε ο Σιώπης και δεν τον αντικατέστησε. Έλα, ρίξε, σαν δεστάρι με αυτό το πράγμα. Τσομπάνιδες! Γενάρη φτάσαμε. Τσομπάνιδες! Και θέλω να συμπληρώσω αυτό που. Άσχετη! Που έλεγα πριν. Ναι. Πρόσεξε λίγο, γιατί. Λοιπόν, σου δίνω, περίμενε, θα πω μόνο αυτό. Ότι μετά τον φίλο μου τον Νίκο Παπαδόπουλο που έχει να πει τα δικά του εδώ τώρα. Ναι, γιατί θα σκάσω. Θέλω να πω στους φίλους μου τους Αριανούς ότι όλα όσα γίνονται αυτές τις μέρες, ναι, θα σας πω γιατί γίνονται μετά. Με συγκεκριμένα πραγματούδια και στοιχειάκια για να τα καταλάβετε και να σταματήσετε να απαντάτε στην προπαγάνδα. Γιατί όταν μπαίνετε στο παιχνίδι της απάντησης, κάνετε αυτό που θέλουν. Ναι. Πάμε, Νίκο μου τώρα. Λοιπόν. Εξισώνουμε την μπούκα του Καρυπίδη. Την μπούκα του Καρυπίδη, λέει. Με αυτήν του Σαββίδη. Ο Καρυπίδης
ενώ το μάτς είναι ημίχρονο, όπως νομιμοποιείται, αν δεν κάνω λάθος, Χρήστα, εσύ που τα ξέρεις αυτά. Ναι. Πρόσεξε, όχι, μπορεί να πάει στα αποδυτήρια. Βεβαίως. Εντάξει, μπορεί να πάει στην ομάδα του. Σωστά. Είναι στο ημίχρονο, είναι στην ανάπαυλα. Η συγκεκριμένη στιγμή λοιπόν. Όπως πάει και ο Δήμαρχος, ναι, Βόλου. Και θα μπορούσε να περάσει από δίπλα τον Κουτσιάφτη και να μην πει τίποτα και να μην πει και ο Κουτσιάφτης τίποτα και να μην δημιουργηθεί καμία κουβέντα και το παραμικρό, εντάξει. Ναι. Αυτό που έκανε ο Σαββίδης, γιατί βλέπω πολλούς το εξιζώνουνε, είναι, αν δεν κάνω λάθος, και να διόρθωσε αν κάνω λάθος, είναι μέσα στο παιχνίδι και ενώ το μάτς είναι σε εξέλιξη. Εντάξει. Και έχει δημιουργηθεί όλο αυτό το μπάχαλο. Είναι λοιπόν διαφορετικές καταστάσεις. Κάνω λάθος? Όχι. Ωραία. Μην λοιπόν συγκρίνουμε αυτά τα δύο πράγματα. Εντάξει. Είχε δικαίωμα να περάσει από εκεί και πέρασε. Το ότι πήγε και μίλησε ο Κουτσιάφτη, τι να κάνει. Εγώ προσωπικά, σαν Νίκος, το δικαιολογώ. Βλέπει έναν άνθρωπο να ρισκάρει την επένδυσή του. Όποια και είναι αυτή. 4, 5, 6, 7, 10, 15 εκατομμύρια. Αυτός και βοηθή του ρισκάρει την επένδυση του Καρυπίδη. Και το έκανε, επαναλαμβάνω, στο ημίχρονο. Άρα μην το εξισώνουμε με άλλες παρόμοιες καταστάσεις που έχουμε ζήσει στο πρόσφατο παρελθόν. Να το έχετε λίγο αυτό στο μυαλό σας. Και εγώ, για να συνεχίσουμε το κομμάτι της διαιτησίας, εντάξει, εγώ, γιατί εκνευρίστηκε ο Χρυσάνθος, δεν μ' αρέσει να ασχολούμαι με διαιτησία. Δεν είμαι φαν αυτού του σπορ. Εγώ προτιμώ να εστιάζω περισσότερο στο ποδόσφαιρο. Ο Χρυσάνθος και αυτός το αρέσει το ποδόσφαιρο. Το έχει όμως με τη διαιτησία πάρα πολύ. Είναι μια κινητή κυκλοπαίδεια. Αλλά ρε φίλε. Όχι, δεν είμαι κινητή κυκλοπαίδεια. Ούτε με νοιάζει. Έχω τρέλα να ασχολούμαι με τη διαιτησία. Ναι. Απλά πρέπει να αντιληφθεί ο κόσμος του Άρη ότι το κομμάτι που αφορά στην Ελλάδα το ποδόσφαιρο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την επιρροή των διαιτητών, των ενώσεων, της ΕΠΟ και όλου αυτού του συστήματος. Βρε, ναι. Που επηρεάζει το ποδόσφαιρο. Και μόνο αυτός, ναι, που ευνοείται, ναι, κατά καιρούς, όπως ο Ολυμπιακός παλαιότερα, όπως άλλες, ναι, ομάδες τώρα, ο ΠΑΟΚ παραδείγματος χάρη, λένε να ασχοληθούμε με το ποδόσφαιρο. Εγώ είμαι της άποψης, και το έλεγα και μετά το μάτς με την ΑΕΚ, ότι ο Άρης, επειδή δεν έχει ένα παράγοντα που να έχει το τεράστιο πορτοφόλι και να δίνει και από εδώ και να δίνει και από εκεί και να κάνει τα κουμάντα του, θα είναι στο κομμάτι της διαιτησίας, θα έχει θέμα. Και θα τον σφάζουν όπως τον σφάξανε με την ΑΕΚ. Έχω συμβιβαστεί με αυτή την κατάσταση, αλλά το χθεσινό, έχω συμβιβαστεί ότι θα πάω στην ΑΕΚ και θα σφυρίζει 70-30, 60-40, ή στον Ολυμπιακό, ή στον ΠΑΟΚ ή στην ΑΕΚ. Γιατί μου άρεσε, γιατί εγώ δεν έχω το τεράστιο πορτοφόλι, ούτε δίνω από εδώ, ούτε δίνω από εκεί. Τι να κάνουμε, αλλά το χθεσινό. Όσο και αν θες να μην ασχοληθείς με τη διαιτησία, δεν γίνεται, ρε φίλε, διότι εγώ δεν μπορώ να δεχθώ ότι είναι ανθρώπινο λάθος αυτό που έγινε. Δεν είναι ανθρώπινο λάθος, ρε φίλε. Δεν γίνεται να μην το είδε. Δεν γίνεται να μην είδε ότι δύο παίχτες είναι σε θέση offside και ο ένας κιόλας ένα μέτρο. Και να άφησε τη φάση να εξελιχθεί. Δεν γίνεται λοιπόν να μην ασχοληθούμε με τη διαιτησία και με το συγκεκριμένο κύριο. Δεν είναι λάθος. Το είδε και δεν το σφύριξε και το άφησε να παίξει. Όπως είδε και τα δύο πέναλτι που γίνανε πάνω στη φάση με το σουτ του Ρόουζ, ξεκάθαρα χέρια μπροστά στα μάτια του Κουτσιάφτη και δεν τα δίνει ποτέ. Εντάξει. Όπως είδε την κόκκινη του Τζουρίτσκοβιτς με το πάτημα στο ματί, αλλά ήταν ο Ντίγια, θα τη δίναμε. Αλλά μπορεί ο παράσχος το χρειάζεται του Τζουρίτσκοβιτς τώρα στο επόμενο παιχνίδι. Μην τον αποβάλουμε με κόκκινη. Αμαρτία από το Θεό είναι. Να τον έχει διαθέσιμο. Και ξάνθηκε το θράσος, ενώ έχουμε αυτή την απόφαση στον γκολ στο 20 λεπτό, να σηκώνει το παράσχος και να διαμαρτύρεται. Και να πηγαίνουν οι παίκτες ξάνθες πάνω στο διαιτητή. Λες και εμείς είμαστε τίποτα χαζία, ας πούμε, και δεν βλέπουμε τι γίνεται. Και μπράβο στον Άρη που κέρδισε τη διαιτησία. Γιατί είναι μια τις λίγες φορές που άριστες και έρχεται η διαιτησία. Αλλά αυτές οι βλακίες ότι ο Άρης τα έχει καλά με αυτούς που έχουν τα κόζια και ελέγχουν τη διαιτησία και τα λοιπά, ξεχάστε τις. Και εσείς οι Αριανοί και εσείς οι άλλοι που τα δημιουργείτε όλα αυτά τα πράγματα. Άμα ο Άρης τα έχει καλά με αυτούς που ελέγχουν τα πράγματα και τη διαιτησία, δεν θα είχαμε σφυρίγματα όπως τα χθεσινά, δεν θα είχαμε τον Τζοβάρα στο Βικελίδη στον πρώτο γύρο, δεν θα είχαμε τον Τζοβάρα στο Καραϊσκάκη στο δεύτερο γύρο. Ο Άρης είναι στο άρμα του Ολυμπιακού και ήρθε ο Τζοβάρες τον περασμένο Νοέμβριο και με πέρασε πριν ο Κορδέλα και μου το βάζουν πάλι την Κυριακή στο Καραϊσκάκης. Με αυτό τον ανεκδίκητο που είναι στην ΚΕΔ. Ανεκδίκητο στην ΚΕΔ. Τον Πορτογάλο που κάποιον αποθεώνουν, γιατί άραγε. Ήρθε εξυγεία στο ελληνικό ποδόσφαιρο και βλέπουμε αυτά που βλέπουμε χθες. Τα δύο πέναλτι. Δεν υπάρχει ανθρώπινο λάθος στον γκολ της Ξάνθης, ξεχάστε το. Δεν υπάρχει. Μην θα σπάσει το τραπέζι, μην το φτιάξει. Δεν μπορώ να πάμε συνέχεια με τον παράδειγμα του ανθρώπινου λάθος, ρε φίλε. Εντάξει, είναι ανίκανος, είναι ανίκανος. Ούτε ανίκανος, ρε φίλε, γίνεται να είναι στο χθεσινό. Δεν γίνεται δηλαδή να μην το είδε. Δεν γίνεται. Καταρχήν ξέρεις που φαίνεται η ενοχή.
Δεν γίνεται να μην το είδε. Αφήνει το Λάρσον. Ναι, και αφήνει το Λάρσον μετά, γιατί ξέρω ότι άμα το δώσει, δεν θα βγει από το γήπεδο τις επόμενες τρεις ώρες. Θα είναι μέσα στα αποθητήρια και θα περιμένει να διάσει ο κόσμος. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι μετά. Πάρτο μου πίσω του Λάρσον. Αλλά πάρε πίσω και τον κόλλη της Ξάνθης και δώσ' μου το Μαντσίνι. Μετά όμως η επικοινωνία, φίλε, πώς θα γράψει έγινε του offside. Από ένα offside. Δηλαδή διαβάζει ένας που δεν έχει δει το μάτς και δεν έχει δει και το πρώτο μάτς και λέει από ένα. Εντάξει, ένα γκολ στον έναν, ένα γκολ στον άλλον. Που το ένα γκολ στον έναν είναι εκτός έδρας γκολ σε κύπελο. Και στον άλλον έχει ακυρώσει ένα κανονικό γκολ εκτός έδρας στο κύπελο. Πώς θα γίνεται. Έτσι είναι η επικοινωνία. Η επικοινωνία είναι, να είδατε τα ωφέλη του VAR, εσείς δεν τα θέλετε. Είπε ο Άρης δεν θέλει το VAR. Ποτέ δεν ο Άρης είπε πράγμα. Ότι δεν θέλει, το VAR του χειρίζονται οι Ευαγγέλου. Αυτό. Ναι. Οι Σέζοι, οι Κομίνιδες και όλοι αυτοί που το χρησιμοποιούν για να κερδίζουν κυρίως τις συγκεκριμένες ομάδες. Έχουμε τονίσει εξ αρχής ότι το VAR δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αυτοί που το δουλεύουν το VAR. Μόνο ξένους μπορούμε να έχουμε σε αυτό το πρωτάθλημα. Μόνο ξένους. Με τους Έλληνες χάρη δεν θα δούμε. Υπάρχουν βέβαια και καλοί Έλληνες, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά πολλές φορές οι καλοί χάνονται μέσα σε συμφέροντα άλλων ομάδων. Το βγάλω δύο δισεκατομμύρια. Υπό το φόβο παραγόντων. Εντάξει, γιατί εγώ και το είπα χθες και την ώρα της μετάδοσης και το έγραψα, κάποιος δεν ήθελε τον Άρη πριν τελικά. Όπως κάποιος δεν θέλει και τον Άρη πλέι-οφ. Κάποιοι δεν ξέρω. Γι' αυτό το λόγο έχει βγει και αυτό το θέμα των συστών τώρα. Που ξαφνικά άλλαξε η νομολογία, που ξαφνικά η ΕΠΟ ενώ έλεγε αυτό μέχρι τώρα λέει κάτι άλλο. Που φορτίζει το κινητό σου κάθε φορά που το πιάνει στα χέρια σου και κάνει βόμβο. Που ο παπαπά, ο κογιός του είναι ο εκπρόσωπος. Που όλος τυχαίως βγαίνει σε συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης και μιλάει. Και λέει ότι αυτή είναι η απόφαση της FIFA και έτσι θα πάει και θα πρέπει να πληρώσει ο Άρης κτλ. Το δούμε κύριε Γιέ του Παπαπάοκ πόσο θα πρέπει και πώς ακριβώς θα εξελιχθεί το όλο θέμα και το όλο ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση ο Άρης παλεύει. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι αύριο υπάρχει δίκη του Ιβάν Σαββίδη για την οπλοφορία. Και γι' αυτό ξαφνικά σήμερα κάποιοι λένε για την Μπούκα και τον Αυγενάκη. Εγώ θέλω να πω ότι αύριο υπάρχει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού η συνέχεια της υπόθεσης για την πολιοδιοκτησία. ΠΑΟΚ και Ξάνθης. Εκεί όπου έχουν πάει απίστευτα έγγραφα για την RFA και τα εκατομμύρια ευρώ που έχουν πάει από τον ένα στον άλλον. Είναι ξεκάθαρη η υπόθεση. Την ίδια στιγμή, λοιπόν, που υπάρχουν αυτά τα πολύ σοβαρά θέματα, τα εξοργιστικά σοβαρά θέματα, τα θέματα που σηκώνουν υποβιβασμό, εσείς διαβάζετε για το αν ο Σάσα θα παίξει με τον Ολυμπιακό. Και μπαίνεις αργιανές στη διαδικασία να το συζητήσεις. Ό,τι γουστάρι θα κάνει ο Άρης. Όποιον γουστάρι θα βάλει ο προπονητής, όποιον θέλει θα αφήσει εκτός αποστολής και θα πάει να παίξει με τον Τζιλιγκύρη τερματοφύλακα, τον Μπακούτσι και τον Μπακαλιάνη. Όποιον γουστάρι θα πάει να παίξει. Θα συνομιλήσεις με αυτούς που κάνουν αυτά τα πράγματα με την Ξάνθη, που υπογράφει ο τερματοφύλακας Φεβρουάριο και τον Μάρτιο υπερασπίζεται την εστία. Που μπήκε χθες ο Φασίδης στο τρίτο λεπτό να κόψει τα νιάτα του Ρόους και παίρνει μόνο κίτρινη. Για ο δανεικός για δύο χρόνια. Μαρκάρισμα για κόκκινη. Ο δανεικός για δύο χρόνια. Που γίνονται αυτά τα όρια στη διαιτησία και θα μου κουνήσει το δάκτυλο ποιος. Είναι σαν να είμαι εγώ αυτός ο οποίος πάει κάθε Κυριακή στην εκκλησία το πρωί 8 η ώρα και μια μέρα πήγα 9 και να παίξω ο σατανιστής και μου λέει γιατί άρχισε σήμερα. Αυτή είναι ο παραλληλισμός. Άρχισα να πάω μια ώρα στην εκκλησία και ο σατανιστής απ' έξω μου κουνάει το δάκτυλο που άργησα. Τι λες ρε. Πού θα μπω εγώ στο τρυπάκι. Πού θα πρέπει να αποδείξω εγώ ότι ο Γκάμα ή ο Κουέστα είναι τραυματίες. Ό,τι γουστάρω θα κάνω. Ό,τι θέλω θα κάνω για την προάσπιση των συμφερόντων του Άρη. Και θα σε βρω στα play-off και θα σου ξαναρίξω ένα τετράμπαλο. Άμα έχω πάλι 4 στα 4. Κάτσε μην βρεθούμε στο κύπελο. Στο κύπελο αν βρεθείς φίλε. Πρέπει να βρεθείς με VAR. Μόνο εννοείται με VAR. Αυτό. Γιατί χωρίς VAR, εγώ σας το είπα πριν το match. Βέβαια, αυτό εσύ. Ωραίο. Όλα καλά. Όχι, βρήκα ένα φορτιστή να φορτίσει το κινητό μου δώρο. Αλλού. Πολύ ωραίο. Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν. Νομίζω το Ζαγόρι. Ωραία. Ωραία. Ναι. Πριν τα δύο match με την Ξάνθη, το είπα σε αυτή την εκπομπή. Τώρα που δεν έχει VAR, πάμε για ούργια. Απλά επειδή έχουμε και συνεχόμενα παιχνίδια, οκ. Okay.
Δεν είναι δυνατόν να παίζει Άρης Ξάνθη και να ακυρώνεται κανονικό γκολ του Άρη. Να μετράει άκυρο γκολ της Ξάνθης. Να μην μου δίνουν δύο πέναλτι. Να μην μου δίνουν δύο κόκκινες στον αντίπαλο. Τι έγινε τώρα, ρε, ειδική για το πάτημα του Ιντέγε στο Μάνταλο? Τι γίνεται, είναι κόκκινη. Δεν το ήθελε, λέει, είναι κίτρινη. Το έκανε κατά λάθος. Και ο Τζουρίσκοβης δεν έβλεπε, εντάξει. Το έκανε κατά λάθος. Το μεταξύ ο Ματίγια χθες, άμα δεν τον πιάσει, δεν θυμάμαι ποιος παίξει. Ευτυχώς. Δηλαδή ο Ματίγια είναι έτοιμος να πάει. Να σηκώνεται. Χωρίς το Ματίγια, ο Άρης με Ολυμπιακό και Ξάνθη, το Καροτσάκι, Ξάνθη και Πανετολικό μετά τις τρεις αγωνιστικές με την οποία τιμωρήθηκε. Ναι, δηλαδή. Είναι. Και, τα λέγανε. Και μετά το δείχνει τον μπούτι. Επίτηδες το έκανε. Ναι. Το έκανε επίτηδες για να μην παίξει με τον Ολυμπιακό. Και μετά το δείχνει τον μπούτι του. Με τον πάτησε, ρε φίλε. Φυσικά. Μέσα στα μάτια μας έγινε. Τι να κάνει. Και εγώ σου ξαναλέω, καλά ξηγήθηκε ο Καρυπίδης και πήγε στον Κοτσιάφτη. Παίζουν αυτοί με την όποια επένδυση έχει κάνει και θα τα αφήσει έτσι. Και διαμαρτυρήθηκε στα κόσμια πλαίσια. Καλά, και τι έκανε το λαιμό, τον έπιασε. Και μπήκε μέσα και με όπλο. Γίνεται ο χαμός και τι έγραψε, ρε φίλε, αστυνομία. Πετάχτηκαν, λέει, δύο κέρματα στον πάγκο της Ξάνθης. Πετάχτηκαν. Η έκθεση αστυνομίας, φίλε. Τι κέρματα. Δύο κέρματα. Τι, 50 λεπτά, 20 λεπτά, να ξέρουμε το μέγεθος. Με το μέγεθος να δούμε πόσο μεγάλη είναι η ζημιά. Δύο κέρματα. Δύο κέρματα. Μπορεί να είναι δεκάλεπτα. Μπορεί να είναι φλουριά. Τι? Για καλή χρονιά. Για καλή χρονιά. Πετάχτη, αυτό. Ναι. Και όμως έγραψε η αστυνομία στην έκθεσή της αυτό το πράγμα. Ναι. Ότι πετάχτηκαν δύο κέρματα. Για τα διόδια, Χρύσανθε. Γιατί έχει τρία διόδια μέχρι την Ξάνθη. Ναι. Έτσι. Και το ένα είναι το καινούριο. Εντάξει, είναι 10 ευρώ να πας στα δύο δε. Τους δώσα τουλάχιστον τα ψηλά. 50 λεπτό, 50 λεπτό. Μπράβο. Αυτά που περνάς εκεί στο σχολείο. Κατευθείαν. Εκεί πέρα, τα 50 λεπτά. Γιατί τα άλλα τα ξέρανε. Άνα, γεια σου. Δεν τα ήξερε η Ξάνθη που ήρθε τώρα πρώτη φορά. Α, έτσι μπράβο. Κατάλαβες. Έτσι μπράβο. Θα έρθει και την επόμενη. Την άλλη Πέμπτη. Αυτό για τον Τερκή που φώναζε προς τη δύο θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. See you next week και τέτοια. Την άλλη Πέμπτη, φίλε Αριανέ όμως, γιατί και χθες. Οκ, κρύο αυτό, revenge, τρίτη. Την άλλη Πέμπτη πρέπει να έχει 20.000 με αυτού. Αντιλαμβάνεσαι τι θα έρθουν να κάνουν αυτή την άλλη Πέμπτη. Τι την άλλη Πέμπτη θα έρθουν να σου κόψουν τα playoff. Αυτό θα έρθουν να κάνουν. Αχ, να φάνε δύο γκολ και φύγουν, ναι. Δύο. Μα κουράσαν κι αυτοί. Τέσσερα θα φάνε χωρί και τέτοιο. Άντε μπορώ. Σαν τα μούτρα σου με έχει κάνει, δεν αντέχω. Μπα και μπει στο σωστό το δρόμο. Δεν μπορώ άλλο. Μπα και μπει στο σωστό το προσπαθώ δρόμο. Προσπαθώ να μένω ήρεμο, αλλά δεν μπορώ. Δεν με αφήνετε. Με τις Βαλεριάνες τη βγάζω από χθες. Θέλω ένα Βαλεριάνο αριστερό. Σε χάλαγε Βαλεριάνος τώρα. Να τον έχεις back up του Κόρκουτ. Μια χαρά. Μια χαρά θα ήταν. Μια χαρά. Και ο Τζανακάκης. Τον φάγατε. Εγώ! Γι' αυτό έχω ένα Σούντγκρεν για την Κυριακή. Μια χαρά. Καταπληκτικό Σούντγκρεν. Και μπαίνει μέσα και κάνει παπάδες. Έτσι, όποιος και να μπει θα παίξει. Τι είμαστε εμείς. Ενώ πρέπει να πιάσει καλή απόδοση. Θα μπει να παίξει η Σουτγκρενάρα. Θα μπει να κάνει. Κανονικότατα. Θα μπει, θα μπει. Παναθηναϊκός Πας Γιάννενας στο 20, είμαστε στο 0-0 σε ισορροπημένο παιχνίδι, παιδιά. Και ο Πας Γιάννενας καλός αντιπαλός. Και ο Πας Γιάννενας είναι καλός και ο Παναθηναϊκός. Με τον Πανιόνιο θα πέσουμε, ναι. Τον Πανιόνιο. Γιάννενα. Πάμε Ιωάννη, είναι ωραία τα Ιωάννη. Α, πάμε και ένα βράδυ πριν, ή να μείνουμε το βράδυ εκεί και να γυρίσουμε άλλη μέρα. Για τα Γιάννενα που είναι δύο ώρες δρόμο, θα πας να μείνεις κιόλας. Θα μείνω εγώ. Θα πάω εγώ. Θα πάω εγώ. Το Αγρίνιο είναι το τέτοιο. Μια ωραία εκδρομή. Θα χθείς τελικά, τι θα κάνεις. Το σκέφτομαι. Το σκέφτομαι σοβαρά, Χρυσάνθε. Το σκέφτομαι το Αγρίνιο. Μόνο για τα παϊδάκια πιστεύω, το σκέφτεσαι για κανένα άλλο λόγο. Γιατί κατά τα άλλα, σαν πόλη δεν έχει να δεις κάτι. Το ξέρεις, έχεις πάει. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν την έχω γυρίσει κιόλας. Εντάξει, δεν έχω πάει αυτημερών. Δεν έχω μείνει. Μάλιστα. Το βράδυ, αλλά νομίζω ένα καλό ταξίδι με την Κάθριν. Να πάρω την Κάθριν, να πάρουμε που βέβαια δεν έχει νίκη εκτός έδρας. Δεν έχει. Κατερίνα. Σε Ελλάδα και Ευρώπη. Κατερίνα, μια χαρά είναι ο Βαθύλακος, πιστεύω ότι. Σε Ελλάδα και Ευρώπη όμως, φίλε. Μπορείτε να πάτε άλλη φορά, όχι πάγετε σε παιχνίδι της ομάδας. Βόλος Άρης έχει έρθει φέτος. Πω, ναι, σωστά. Σωστό. Και ο Άκης ήταν όμως. Πέρσι έχει έρθει. Ο Άκης έχει έρθει πολλά. Σωστό. Έχει έρθει σε ένα Ξάνθη Άρης 1-0. Με το Λαμπριάκο εκείνο τον γυριστό. Έχει έρθει Ρόζεμπορκ Άρης 2-1. Δεν ξέρεις ποιο ταξίδι την έλεγα να έρθει και δεν ήρθε. Μαδρίτη. Παγιο είχαμε. Έλα, θα έρθει και δεν. Όχι, δεν θέλω εγώ και τέτοια, δεν μπορώ. Πλέον στι προϊστορίε, όλα μπατώ, θα κάνουμε προϊστορία με Κατερίνα, προϊστορία χωρίς Κατερίνα. Φίλε, δεν είναι. Από αγάπη, δεν λένε. Χάνεις την αγάπη και χάνεις το ποδόσφαιρο.
Δεν πειράζει, επειδή και εγώ είμαστε λίγο φέτος. Νίκη δεν έχουμε. Επειδή και εγώ είμαστε λίγο φέτος όμως, άστο, δεν πειράζει. Οπα. 0-0 με Αχαρναϊκό στο Καρπενήσι. Δεν έχουμε κερδίσει. Αν είσαι, είχατε έρθει εσύ. Ναι. Ποιο άλλο, δεν έχει έρθει πολλά παιχνίδια, Κατέρινα. Κάτσε να σκεφτώ, καμιά νίκη έχει. Έχει σε φιλικό. Ξάνθη Άρης. Με Γιουνές. 0-1. Α, πέρυσι τα ξεκινήματα, ναι. Δεν ήταν στο γήπεδο. Ήρθα μόνο με τον Χρήστο. Πήγε για βόλτα στην Ξάνθη. Εντάξει. Μια απόσταση είναι καλή. Φίλε, δεν έχει νίκη, έχει. Δεν έχει νίκη. Ωραία, λοιπόν. Ψέματα έχει. Αφού. Πανθρακικός Άρης. Πριν πόσα χρόνια. Στη Β' Εθνική ήμασταν. Στη Β' Εθνική. Φιλικό. Φιλικό. 0-1. Α, κατάλαβα ποιο λες. Ναι, ναι, ναι. Με Αναστόπουλο πάλι. Με Αλενατόρα, ναι. Με το δάσκαλο της προπονητικής. Λοιπόν. Break. Break και επιστρέφουμε, ναι. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Με γκολ από τον Μπας Γιάννενα να κάνει ροντέο το κύπελο. Κάνεις παρεμβόλες, φίλε. Επειδή φορτίζεις το κινητό και το έχεις κοντά στο μικρόφωνο. Στα έχω πει χιλιάδες φορές αυτά. Αλλά είσαι νεοσός ακόμα. Νεοσός. Ορίστε. Τώρα που το άφησες, είδες. Μα το ξέρω τι κάνω παρεμβόλες. 0-1 ο Πας από τα Γιάννενα. Στο 30 είμαστε. Ο Παναθηναϊκός για να προκριθεί πλέον θέλει 3 γκολ. Όχι ότι είναι απίθανο. Έτσι πως θα παίξει ο Πας Γιάννενα πλέον. Είναι καλός ο Πας Γιάννενα όμως μέχρι στιγμής, φίλε. Έχει κάνει 2-3 ευκαιρίες. Έχει κάνει και ο Παναθηναϊκός 2-3 ευκαιρίες. Αλλά όταν είσαι 1-0 στο πρώτο μάτς και είναι στοιχειωδώς καλή η άλλη ομάδα, ο Πας Γιάννενα είναι το φαβορί για να ανέβει. Δηλαδή είναι ομάδα. Οκ, okay, μικρομεσαία Super League τη κερδίζει. Τον Παναθηναϊκό δηλαδή. Άλιστα. Πάμε για έκπληξη. Την πρώτη ίσως, γιατί ο Βόλος κόντεψε να την κάνει χθες. Η πρώτη ήταν με την Καλαμάτα και την Λάρισα. Εντάξει, τώρα για τα προημιτελικά λέμε για αυτή τη φάση. Ο Βόλος κόντεψε, λέει, να την κάνει. Κόντεψε. Μας λέει φάουλ. Κόντεψε. Κόντεψε. Φίλε, κερδίζε 0-2 στο 20 και ήταν με παίχτη παραπάνω και δεν έκανε φάση. Που κόντεψε κι εσύ. 2-0-2-3 στο πρωτάθλημα. Πάμε λίγο την έχουμε. 2-0-2-3 στο πρωτάθλημα. Άτε. Αχιλλέα. Άτυχος ο Βόλος στο δεύτερο ημίχρονο εκείνο. Και με Ατρόμητο μπορούμε να πέσουμε καλή φίλη. Ο Ατρόμητος σε περάσει. Δύσκολα. Την Κυριακή, αν χάσει από τον Ολυμπιακό. Στο κύπελο εγώ νόμιζα. Θα σε περάσει ο Ατρόμητος και η Ξάνθη. Περάσω εγώ μετά πάλι. Θα τους ξαναπεράσεις. Τον Ατρόμητο τον έχω εδώ. Τι? Τον Ατρόμητο τον έχω εδώ. Ναι, στην τετράδα θα σε περάσει. Στην εξάδα είσαι. Θες τέταρτη θέση, εντάξει. Θες να είσαι στα playoff. Άμα μπει στα playoff, άμα είσαι στα playoff. Την τέταρτη θέση δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν είσαι στα playoff, Νίκο μου. Χρήσανθε. Θεωρώ ότι και τους άλλους δύο. Δηλαδή τον τέταρτο και τον πέμπτο. Από τον τέταρτο μάλλον και τον πέμπτο της βαθμολογίας. Ναι. Για να μείνεις εκτός Ευρώπης. Δηλαδή να βγεις έκτος και να μην έχεις πάρει και το κύπελο. Ναι. Και να μην το έχει πάρει και το κύπελο κάποιος από τους 4-5 από πάνω. Για να μείνεις εκτός Ευρώπης, φίλε. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό σε εξαιρετικό σημείο. Για το Ματίγενε και τα μόνο. Εκτελείται πάνω στα χέρια, παίζεται η μπάλα, κοιτάει ο διαιτητής, κοιτάνε και οι του Παναθηναϊκού. Πάσουν το βάρ. Δεν έχει βάρ στο κύπελο. Το ξέρω. Στο στομάχι τον βρήκε, ρε φίλε. Πάει το παιδί. Στομάχι. Στο στομάχι. Πάει το παιδί. Τύπησε. Λοιπόν, θα πρέπει να γίνουν πράγματα και θαύματα. Mm. Εγώ θεωρώ ότι θα πάρεις πολλούς περισσότερους. Ουχ, στα μούτρα τον βρήκε. Και ο Μακέδας ζητάει πέναλτι. Στα μούτρα τον βρήκε, ρε φίλε. Άσχημο. Τον καημένο. Άσχημο. Ναι. Τον Μπουκουβάλα, αυτόν τον ήθελες κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή και αυτόν τον ήθελες. Η μπάλα πήγε στα μούτρα του και ο Μακέδας ζήτησε πέναλτι. Καλά, δεν τη ξάνει διαμαρτύρωμα χθες στο κουτσί αυτή. Σωστό και αυτό. Δηλαδή σε παρακαλώ. Ναι. Το θράσο έχει και όρια. Και στο βοηθό πήγανε κιόλα. Στο βοηθό πήγανε κιόλα. Φωνάζαν στο βοηθό στο 2-1. Εκπληκτικά πράγματα. Ναι. Ο βοηθό από την Έψη Σερών. Πανηγύριζαν όταν βγήκε η Έψη Σερών ο πρόεδρο ο συγκεκριμένο. Στα όλα τα site του ΠΑΟΚ λέγανε για τον δικό του άνθρωπο. Ναι, εποχή. Ναι. Άνθρωπο ανεξάρτητο είναι η Έψη Σερών. Μα ξέρει. Μην λοιπόν μπερδευτή. Για το κομμάτι τη Τσία νομίζω τα καλύψαμε. Ναι. Για το χθεσινό ματς. Εντάξει, αγωνιστικά ξεκάθαρο ήταν. Ο Άρης μέχρι το 20 ήταν κακός.
Και μετά από το 20 μόλις έφαγε το γκολ. Ναι, δεν μπήκε καλά ο Άρης. Ναι. Μετά κατηφόρησε το γήπεδο. Μετά ήταν μέχρι το 90, την έβαλε την ξανατικά του και την πάτησε. Okay. Αν εξαιρέσει ένα διάστημα εκεί από το 60 μέχρι το 80 που δεν είχε κάποια καλή στιγμή και ήταν λογικό, δεν μπορούσε να το πάει σε 90 λεπτά. Αλλά ήταν πολύ πολύ ευχάριστη έκπληξη για μένα και νομίζω για όλους το γεγονός ότι η εντεκάδα που έπαιζε τέταρτο μάτς σε 11 μέρες έβγαλε τέτοια ενέργεια, πίεσε, έτρεξε. Είχε ευκαιρίες, ήταν πραγματικά πολύ ευχάριστο. Ου, 1-1. Offside. Το σήκωσε? Ναι. Ναι. Ένα Παναθηναϊκός στο λεπτό. Κοπάνισε το βοηθό! Με την μπάλα! Ο Περέα. Ο Ινσούα. Ο Ινσούα είναι, ποιος είναι. Κίτρινη. Θα τη φας και την άλλη. Φύγε. Θα τη φας και την άλλη. Ωραίος είναι. Τον θέλω, ρε φίλε αυτό. Θα τη φάσε. Τον θέλω. Τον θέλω στον Άρη. Τον θέλω. Στον Πάκο θα πάει. Να ξέρεις. Εύκολα. Αντιγιανούλης. Εύκολα. Σε ενημερώνω για να ξέρεις. Νομίζω ότι έχει καλές σχέσεις και με έναν άνθρωπο που δραστηριοποιείται στον ΠΑΟΚ γενικότερα το τελευταίο διάστημα. Ο Ινσούα. Ναι. Κρακ. Δεν ξέρω. Εγώ αυτά. Δεν ξέρεις, ε. Δεν γνωρίζεις. Θέλω να δω αν είναι offside. Για να είσαι σφαγή του Παναθηναϊκού. Δεν γνωρίζεις, μάλιστα. Δεν γνωρίζω εγώ αυτό. Με δραστηριοποίηση στον ΠΑΟΚ δεν ξέρω. Σωστά, έχεις δίκιο. Κοντά ρε παιδί μου, όχι μέσα. Α. Εντάξει. Έτσι ίσως να ξέρω. Κοντά. Δεν έχει δοθεί ακόμα το replay από τον ΟΤΕ. Μου φάνηκε για offside, αλλά. Θα δούμε. Θα δούμε, τέλος πάντων. Για να ολοκληρώσουμε λίγο με το αγωνιστικό του χθεσινού ματς. Εντάξει, ο Άρης είπαμε ήταν καλύτερος. Είναι βέβαια. Για το Σάσα, από τώρα και το Σιώπη. Θα πεις. Είναι βέβαια μετά το χθεσινό μάτς. Γιατί πες μου λίγο τώρα. Όσοι γράφανε. Όχι, όχι, περίμενα. Όσοι λέγανε ότι δεν πήραμε χαπ. Περίμενα τελειώσω. Και λείπει ο Σιώπη Καρυπίδη. Περίμενε. Δεν πρέπει να σηκωθούν, να παραιτηθούν, να φύγουν. Θα τα πούμε και για το Σάσα. Να φύγουν. Να φύγουν. Να πάτε αλλού. Ήταν στημένοι να δημιουργήσουν πρόβλημα στην ομάδα, φίλε αυτή. Το ότι λοιπόν η ομάδα έχει αυτή την εικόνα χθε δεν σημαίνει ότι εξαφανίστηκε η κούραση και η κόπωση. Διωγγώθηκε. Ναι. Εντάξει. Και γι' αυτό βλέπετε για παράδειγμα τον Ένιγκ να δηλώνει το σάστομα τη Κυριακή. Ναι. Ειδικά ο αυτό έχει τεντώσει. Συγγνώμη, γιατί. Τι λες τώρα, ρε φίλε. Εδώ οι παοξίδες θέλουν να παίξει. Τι απέξει κάποιον να πάθει έναν τραυματισμό. Ο Σάσα έχει τεντώσει. Το offside θα το δείξει. Ο κορυφαίος παίκτης του Άρη. Και στο χθεσινό μάτς. Στο χθεσινό, ναι. Ήταν δηλαδή πραγματικά εξαιρετικό. Μα γκολάρα του μεταξύ. Έχει γκουλάρα. Γκουλάρα έχει βάλει. Έχει βρει μετά από χρόνια έναν χάφ ο οποίο σκοράρει. Σοβαρά μιλά. Να φέρουν το Σιώπη πίσω. Με Σάσα και, άσχετη. Με Σάσα και Σιώπη καλώς. Άσχετη. Άσχετη. Εντάξει, έρχεσαι. Πολλές φορές στην Ελλάδα κάποιοι βιάζονται να κρίνουν πριν. Όχι, έχουν στόχο, φίλε. Θυμάστε τι λέγανε κάποιοι. Είναι στοχευμένα. Θυμάστε τι λέγανε κάποιοι για το Σόουζα όταν ήρθε. Πώς δεν θυμάμαι, κάποιοι επικίνδυνοι συνάδελφοι. Έτσι. Λοιπόν. Ναι, εσύ δεν είχε στόχο εκείνη τη μέρα όμως. Έκανε ένα προβληματισμό γιατί ήταν 8 μήνες έξω. Δεν τον είδε και είπε: θέλουμε ξάρι. Δεν πήραμε ξάρι. Πάρτε αμυντικό χαφ. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε αμυντικό χαφ. Δεν έχουμε αμυντικό χαφ. Δεν πήραμε αμυντικό χαφ. Καρυπίδη, τόσο δεν θέλει να πάρει αμυντικό χαφ. Όχι, δεν ήρεμο. Παίζει με την ίδια ευκολία. Μα πρίζουν τα. Με την ίδια ευκολία και στο 8. Είναι κάτι πολύ θετικό. Πρόσεξε. Ο Σάσα. Ο Σάσα. Άμπαλι ο Σάσα. Άσχετη. Είναι χαφ ισορροπία. Άσχετη. Στημένη. Εδώ θα σα μάθουμε μπάλα. Άσχετη. Είναι χαφ ισορροπία. Άσχετη. Μπορεί να ανταποκριθεί και στου δύο ρόλου. Ένα κάρκοτ. Με τον κάρκοτ θα πα. Ένα καλό. Δεν βγαίνει έλα, ο σταμάτα, ρε, σταμάτα. Καλά, αυτά μην περάσουν. Άσχετη. Αυτά άλλοι τα λέγανε. Άσχετη. Δεν τα λέει και ο κόσμο αυτά. Χρήσαν θέλει. Άσχετη. Λοιπόν. Στημένη έχει, άσχετη. Έχει ένα πολύ καλό ποσοστό Σάσα ανασταλτικά απόδοση και ένα πολύ καλό επιθετικά. Υπάρχει είναι ο λεγόμενος χάφ ισορροπίας που είναι πολύ της μόδας ο σύγχρονο ποδόσφαιρο πλέον, να ξέρεις. Και ο Σάσα είναι ένας τέτοιος. Και κριτική της φρουτοπίας που κάνανε κάποιοι. Μπανάνες. Δεν έχω μπανάνες. Μπανάνες. Δεν έχω μπανάνες. Δεν έχω Παναγιώτη, δεν έχω μπανάνες. Λοιπόν. Παναγιώτη. Είμαι στο γαμπρό σε αφήνει μπανάνες. Ο Παναθηναϊκός. Μεγάλη ευκαιρία. Ευκαιρία. Πάλι offside, όχι. Νομίζω ήταν πάλι, ναι. Ήταν. Μάλιστα. Τον περιμένω τον επόπτη. Εντάξει. Τα κάνουμε αφού είναι offside. Ναι. Υπάρχει λοιπόν πολύ περισσότερη κούραση με το χθεσινό μάτς, παιδιά. Να ξέρετε. Ήταν ο Άρης χθες με την παρουσία του από το 20 και μετά. Παραβίασε τους νόμους της φυσικής. Δεν υπάρχει offside τον Ινσούα. Καθαρό. Το γκολ είναι καθαρό. Καλά κάνει και όταν τότε. Καλά, η έλλειψη του Βάρ στο κύπελο έχει μεγάλη επιτυχία μέχρι στιγμής. Μπράβο. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Το γκολ είναι πεντακάθαρο. Μπράβο. Μπράβο κύριε Περέιρα. Μπράβο. Να είστε καλά. Μπράβο. Επιτυχία. Παναθηναϊκάρα. Όχι, θα πάω να το πάρει στο πρωτάθλημα αυτό όμως που θα χάσει σήμερα.
Με ποιον αποκλεισμό. Εμεί έχουμε παίξει, δεν μα νοιάζει. Στα playoff. Στα playoff το πάρει. Με τα playoff. Το πάρει λε. Α πει και ο Παναθηναϊκός, ενδιαφέρον θα έχει. Οι παίκτε που πήρε ο Παναθηναϊκός είναι καλοί. Και αυτό είναι ένα πλήγμα για τον Άρη. Έχει πολύ καλό τεχνικό διευθυντή. Ότι δεν μπορεί, δεν μπορεί ο, ο Άρης να βοηθήσει την ομάδα του. Δεν είναι η τραγική κατάσταση που περιγράφουν κάποιοι άσχετοι με τον ποδόσφαιρο ή στημένοι γιατί θέλουν να πλήξουν τον Καρυπίδη. Νίκο, είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό που γίνεται. Τι γίνεται πλέον. Ναι, βγάλ το. Γιατί το έβγαλα. Μπράβο. Δεν είναι αυτό, αλλά ο Άρης σίγουρα ήθελε ένα αριστερό μπακ για backup στον Κόρχουτ. Ήθελε ένα αμυντικό half για backup στο Σάσα. Πήρε και έναν φορ. Ως προς αυτή την έννοια θα δούμε τι θα γίνει με τον Ντουρμισάη, γιατί είναι κάτι διαφορετικό σχέση με τα υπόλοιπα. Τώρα του λένε ότι ήταν τέτοιο, ότι ήταν κανονικό τον γκολ. Κουρμπέλης. Ήταν κανονικό τον γκολ, άντε. Είναι σφαγή, δεν τρέπεσε, δεν τρέπεσε, δεν τρέπεσε, του λέει. Καλά το δεν λέει. Τρέπεσε. Μα δεν είχε άδικο. Δεν τρέπεσε. Τι φταίει ο διαιτητής. Ο κύριος Παπαδόπουλος από την Νέα Μακεδονία. Οπα. Ε? Οπα. Το άλλο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι καθαρό offside. Το δεύτερο. Το σήκωσε για να δω. Το σήκωσε πάλι και το δεύτερο. Εντάξει. Ήταν καθαρό offside. Έχασε για λίγο ένα offside. Δεν τα λέτε. Α, χάσει και ένα του πα. Έχασε από ένα offside. Έτσι θα το παίξετε όμως. Ή θα παίξετε σφαγή του Παλαδοναϊκού. Σφαγή. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ολοκλήρωσε με το αγωνιστικό σου το αγωνιστικό κομμάτι. Οπα. Παιδιά, λίγο ηρεμία με τον Ιντέγε. Έβαλε ένα γκολ, έχει βάλει 7. 8. Στο κύπελο. 8. Ο Ιντέγε. Ο Ιντέγε. 6 και 2, 8. 8 γκολ. Ο Κόκκι έβαζε 10. Ναι, χάνει ευκαιρίες. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Θα γιουχάρουμε μέσα στο παιχνίδι. Ξεφύγατε σε κάποια φάση κάποιοι. Διαβάζω κάποιες δηλώσεις του νομικού του επικεφαλής του νομικού επιτελείου της FIFA Pro. Ναι. Ο οποίος λέει ότι αν χρειαστεί θα προσφύγουμε στη FIFA League Άρη και Μενέντε. Μάλιστα. Ο σύλλογος που έχει αγωνίσει το ποδοσφαιριστή έχει δώσει εντολή να προπονείται μόνο του 2 φορές την ημέρα. Ναι. Πρωί, 7.30 ώρα όντως και το μεσημέρι ξανά. Αλήθεια είναι αυτό. Συμπληρώνω εγώ. Την ίδια στιγμή, οι υπόλοιποι παίκτες της ομάδας προπονούνται όλοι μαζί κανονικά. Ο σύλλογος έλεξε φορτή τον ποδοσφαιριστή και επέλεξε αυτού του είδους την τακτική, η οποία σαφώς και είναι προσβλητική για κάποιον που δεσμεύεται με συμβόλαιο. Του ζητούν να προπονούνται 2 φορές την ημέρα δίχως την παρουσία προπονητή γιατρού. Αυτό δεν θυμίζει ποδοσφαιρική προπόνηση, ούτε σε ερασιτεχνικό επίπεδο, τόνισε αρχικά ο Ρόι Φέρμερ. Ενάντια στο ενδεχόμενο το δεχόμενο το θέμα φτάσει μέχρι τη FIFA. Οι ισχυρισμοί του ποδοσφαιριστή θα κριθούν από την αρμόδια πειθαρχική επιτροπή της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Τι? Οι ισχυρισμοί του ποδοσφαιριστή θα κριθούν από την αρμόδια πειθαρχική επιτροπή της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Εκείνη θα λάβουν τις αποφάσεις όσο καταγγείλει ο ποδοσφαιριστής σε περίπτωση που δεν διευθυνθεί το ζήτημα. Εάν χρειαστεί, θα το γνωστοποιήσουμε και στη FIFA. Αυτές οι συμπεριφορές δεν συνάδουν άλλωστε με τον κώδικα ηθικής FIFA και την πειθαρχική επιτροπή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Μάλιστα. Αυτό που. Στον καζέτο. Έκανε δηλώσει. Ο FIFA πρώτη είναι. Ο ΨΑΠ τη παγκόσμια τέτοια. Πολύ ωραία. Το μόνο πράγμα για το οποίο μπορεί να κάνει προσφυγή ο ποδοσφαιριστής και αν θέλει να την κάνει. Είναι για τα λεφτά του. Είναι για τα λεφτά του. Ο Άρης του οφείλει ένα ποσό την τελευταία δόση του συμβολέου του. Η οποία η πληροφόρηση που έχω είναι ότι θα πληρωθεί και άμεσα ακριβώς για να μην έχει κανένα δικαίωμα πλέον. Και από εκεί και έπειτα αυτό το οποίο θα κάνει ο Άρης είναι να προσπίσει τα συμφέροντά του. Ωραία. Τώρα, πολύ ωραία, ούτε ήταν κρυφό ότι του χρωστάς ένα μήνα του τύπου, του συγκεκριμένου. Ούτε φταίει αυτός βέβαια που το καλοκαίρι τον είχες και κάνει διακοπές. Αλήθεια είναι αυτό. Τα λούζεσαι. Δεν είναι δικιά του ευθύνη. Τα λούζεσαι τώρα αυτό. Αυτός βρίσκει και τα έκανε. Από εκεί και πέρα έχω κάθε δικαίωμα να τον βάλω να προπονείται ό,τι ώρα θέλω. Καλά, εννοείται. Δεν υπάρχει θέμα. Ό,τι ώρα θέλω. Κανονικότατα έχω εκεί πέρα και το φροντιστή μου και το γιατρό μου και τα πάντα όλα. Όταν ένας προπονητής κρίνεται ότι ένας παίκτης δεν του κάνει, δεν τον υπολογίζει και μπορεί να θεωρεί ότι επηρεάζει και το σύνολο, τότε θα τον βάλω να προπονείται δική του ώρα, ναι. Έτσι. Ό,τι ώρα θέλω θα τον βάλω. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ο Σιώπης πριν έρθει στον Άρη. Έκανε στον Ολυμπιακό μόνο στο στήρα προπόνηση. Το πρωί. Και σε πλαστικό κιόλας. Χρήσαμε. Μια χαρά.
ο Μενέντες κάνει κανονικά. Και το βίντεο φυσικά το οποίο δημοσιοποίησε η FIFA Pro σήμερα μέσω από το Twitter είναι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό ένα ψέμα. Φυσικά. Εντάξει, διότι στα αποδυτήρια του Ρησίου, εντάξει, δεν έχουμε πάει ποτέ, δεν μας έχει καλέσει πάει άλλους δημοσιογράφους, πρέπει να το δηλώσω αυτό, ενώ πηγαίναμε συχνά στο Ρησίου στην αλήθεια τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι όπως είναι πλέον, ντρέπεσαι να πατήσεις για να μην το λερώσεις. Έγινε τρομερή δουλειά. Με την επένδυση που έκανε ο Καρυπίδης και με τις εργασίες που γίνανε την εταιρεία του κύριου Βαγγέλη Παζαρτζίδη. Όπου έγινε το ρίσκο κλείσει. Δεν είναι αυτό το χάλι τώρα που τράβηξε ο Μενέντε. Αυτό είναι από άλλο γήπεδο. Αλλά η εικόνα που περνάει προς τα έξω, σε αυτόν που δεν ξέρει, στον ξένο κτλ., είναι ότι δες πως είναι τα αποδυτήρια του Άρη. Ναι, ρε φίλε, και αυτό στη FIFA Pro μιλάει ναι. Γιατί βλέπει αυτό το πράγμα. Ναι, δεν είναι τα αποδυτήρια του αυτό Άρη. Αυτό το βίντεο του στείλανε. Αυτό οι κύριοι τη FIFA Pro. Οκ. Okay. Το θέμα είναι ότι ο Μενέντε δυσφήμισε τον Άρη και ένα ξένο ποδοσφαιριστή μπορεί να το πάρει το μάτι του για να πει τι κάνουν αυτοί εκεί πέρα. Γι' αυτό και ο Άρης προχώρησε σε μηνύσεις. Και για τον Μπέκ και για τη FIFA Pro. Ο φίλος ο Κοσμάς λέει: όποιος κατακρίνει τον Ιντέγη δεν βλέπει στα μπάλα ή απλά του αρέσει ο αρνητισμός. Και όσο για τον αρνητισμό, φταίνε κάτι παραγωγή παύλα δημοσιογράφη του διπλανού σωματείου που διαμορφώνουν τέτοια άποψη και τα δικά μας τα βούδια. Βόδια θέλει να γράψει μάλλον. Βούδια. Πέφτουν και τρώνε το σανό. Ουργκουλάρ. Τα πρόβατα γιατί βόδια. Ναι. Τα ίδια λέγανε λέει και πέρσι για το Φετφατζίδι. Σωστό. Πολύ σωστό. Άξιο Φετφα... Διαφορετικές περιπτώσεις. Ο Φετφατζίδης πέρυσι ήταν μια παίζω, μια δεν παίζω. Και βασικά ήταν δύο παίζω, δύο δεν παίζω, μία παίζω. Ο Ιντέγε παίζει βασικός από το ξεκίνημα της σεζόν. Άξι, μπορεί ο Ιντέγε να μου βάζει γκολ όπως το χθεσινό να είναι στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή και να τη μπρώχνει μέσα. Γιατί είναι και το timing του φορ, είναι και η τοποθέτηση του φορ, είναι και η κίνηση του φορ, πολλά πράγματα. Εγώ δεν λέω ότι βγάζει τα 500 που παίρνει. Αλλά δεν είναι και η άλλη πλευρά την οποία παρουσιάζουν ορισμένοι. Δεν ανταποκρίνεται στα χρήματα που έχει το συμβόλαιό του. Πλήρως, ναι. Αλλά σε ένα σημαντικό βαθμό, μέχρι ένα σημαντικό σημείο ανταποκρίνεται. Μια χαρά ανταποκρίνεται. Η αλήθεια είναι. Όχι για στα, τα δεδομένα. Και στα 500 δεν ανταποκρίνεται. Για τα δεδομένα του Ιντέγε τα 500 και, είναι πολύ λίγα. Και πάντα, πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας κάτι γιατί το ξεχάσαμε γρήγορα νομίζω. Ενώ παίζει ρόλο ορισμένες φορές. Ο Ιντέγε ένα χρόνο δεν έπαιζε. Εγώ λέω το εξής. Ο Ιντέγε παίζει τους τελευταίους 7 μήνες. Ότι ο Ιντέγε έχει βάλει 8 γκολ, έχει χάσει άλλα 18, ναι. Παρόλα αυτά, ο Ιντέγε κάνει απίστευτη δουλειά μέσα στο γήπεδο, που στα δύο μάτς που δεν υπήρχε ο Ιντέγε φάνηκε. Ναι. Ναι, ο Ιντέγε κατά κάποιο τρόπο δεν το έχει το εύκολο γκολ. Δεν το είχε ποτέ. Ούτε με τον Ολυμπιακό, ούτε σε καμία από τις ομάδες που έπαιζε. Ο Ιντέγε, αν το δείτε, τα περισσότερα του γκολ είναι σαν τον γκολ που βάζει στην Ξάνθη. Δηλαδή από τα 15 γκολ με τον Ολυμπιακό, τα 10 του γκολ είναι σαν το match, σαν το, το γκολ που βάζει στην Ξάνθη. Πρόσεξε. Έχει την καλύτερη δυνατή θέση. Για να, για να τα λέμε όλα αυτό που έχασε χθες το 35, δεν χάνεται. Ρε, για την κλάση του δεν χάνεται. Εντάξει, ωραία το κάνει το πλασέ. Βάλτο. Πήγε λίγο πιο δίπλα. Εκεί θα το πω, ρε φίλε, και το είπα και στον αέρα χθες. Βάλτο δηλαδή. Εμείς δεν είπαμε ότι. Μην το χάριζεις. Ναι. Εντάξει, με το Βόλο το και μπήκε. Ναι. Είναι πολύ τυχερός αυτός ο ανύπαρκτος ποδοσφαιριστής Μενέντεθ που δεν είμαι εγώ πρόεδρος στον Άρη. Αυτό που έκανε εκτός από τον Άρη Θεσσαλονίκη στήγη και εμένα προσωπικά και την εταιρεία μου επιφυλάσσομαι, αναφέρει με ανάρτησή του Βαγγέλης Παζαρτζίδης. Βασικά για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, η Παζαρτζίδης Group, έτσι, η εταιρεία που έχει κάνει ένα κέννη στο Ρήσιο, θα να το βάλουμε. Βεβαίως θα το βάλουμε. Ναι, γιατί στην ουσία αμφισβητεί και την δική δουλειά. Βαγγέλη μου, αν ήσουν εσύ πρόεδρος. Αν ήσουν εσύ πρόεδρος. Τα χαμάλα. Όντως. Ναι, ναι, ναι. Να ξέρεις, είναι λίγο γυρίζει το μάτι. Να ξέρεις. Γι' αυτό ταιριάξαμε τον Καρπίδη εδώ από την παιδιά. Είναι και φίλοι. Ναι. Ναι, είναι και φίλοι έτσι κι αλλιώς. Γυρίζει λίγο το μάτι, το να ξέρεις. Και τον δύο. Δεν το δύο στο... Τα μούτρα του Καρπίδη χθες στον κοιτή του κουτσιά ήταν όλα τα λεφτά. Δηλαδή πιστεύω ότι δεν έκανε κίνηση, πιστεύω ότι ήθελα να τον πιάσει στο λαρίκι. Με αυτά που έβλεπα. Αλλά πήγε από κοντά, του είπε αυτά που είχε να του πει, δεν μαρτυρήθηκε τελείως. Να τα σκέφτε. Αυτά είναι τα δεδομένα. Τώρα εντάξει, για το μάσο με τον Ολυμπιακό, παιδιά. Θα μιλήσουμε και λίγο μετά τις 18.30. Είναι ήδη γνωστό ότι ο Γκάμα και ο Σάσα δεν θα παίξουν. Ο Γκάμα, να δούμε κιόλας, θα προλάβει το μάσο με την ξέρα την άλλη εβδομάδα, γιατί αυτό το θέμα προς αγωγούς. Προς αγωγή είναι και λίγο ύπουλη πάντα. Θα φανεί τις επόμενες μέρες. Και ο Κουέστα αμφίβολος. Εγώ τον Κουέστα, να σου πω την αλήθεια, δεν θα τον έβαζε την Κυριακή. Και δεν τον έβαζε την Κυριακή. Εγώ αν είναι καλά θα τον έβαζα. Πρόσεξε. Αν δεν είναι πρόσεξε. Καλά, δεν θα τον πρόσεξε. Αν είναι εντελώς καλά, οκ. Okay. Πρόσεξε. Γιατί? Γιατί το χτύπημα το οποίο έχει από το μάσι με τη Λάρισα είναι στην ίδια πλευρά που έκανε επέμβαση, όχι στο ίδιο σημείο. Πίσω από τον νόμο εδώ πέρα ήταν που έκανε επέμβαση, από μπροστά είναι το χτύπημα.
Όσοι είδαν το μάτς χθες, είχαν πολύ εύκολο τρόπο να αντιληφθούν ότι υπήρχε πρόβλημα με τον Κουέστα κάθε φορά που έπρεπε να δώσει την μπάλα με τα χέρια. Στο πρώτο ημίχρονο λοιπόν έδινε την μπάλα με τα χέρια με το δεξί του το χέρι, το καλό του το χέρι, που είναι και το χτυπημένο. Στο δεύτερο ημίχρονο, αν το πρόσεξες, έχει δώσει 4-5 φορές την μπάλα με τα χέρια έξω από την περιοχή και τις 5 φορές τη δίνει με το αριστερό του το χέρι. Για να μην κάνει αυτή την κίνηση, κατάλαβες, ναι, που επιβαρύνει τον νόμο. Ο Κουέστα έχει ζήτημα, έχει θέμα και θα δούμε πώς θα το. Μάλιστα. Πώς θα το. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Ναι. Θα πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο με το τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Να πάμε στο διάλειμμα, αφού το θέλετε. Αφού πρώτα σας περιγράψω ότι το τελευταίο φάουλ για τον Παναθηναϊκό, στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, για να δώσουμε και το αποτέλεσμα του ημιχρόνου για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Πάμε στο ΆΚΑ και στο Χρήστο Τσαλτίνη. Στο Άρνεμ. Στο ΆΚΑ. 0-1 το πρώτο ημιχρόνο. Έληξε υπέρ του ΠΑΣ Γιάννενα με ένα κανονικό γκολ να ακυρώνεται για τον Παναθηναϊκό. Γιατί κάνεις το χάλι της εκπομπής? Είναι το χάλι, είναι σαν το LFC Arena. LFC, ωραίο γήπεδο, πάρα πολύ ωραίο γήπεδο, είναι αλήθεια. Θέλω να βάλω λίγο αυτό. Πολύ ωραία συγκατάσταση. Θέλω να βάλω λίγο αυτό γιατί τον έχω ξεχάσει πριν. Ποιο ρε. Τον Ντόν Σοκόβε, τελευταία σημεία. Τόνος απέναντι τον Αστρά, το σουτ γκολ. Τι είναι αυτός ρε. Ο Τόνσο. Αυτά βλέπει ο Μενέντερ και σου λέει. Ο Τόνσο. Ατομικό. Ατομικό ο Μάρτιν Τόνσο. Καλό παίχτη. Καλό παίχτη. Αλλά αυτέ οι γάμπε του. Σαν τον Αχιλέα ένα πράγμα. Αυτή η φτέρνα του. Γκάμα. Για να δούμε. Χαμηλά η πάσα του μέσα στην περιοχή. Έξυπνη, αλλά δεν τα κάνει συμπαίκτη του εκεί. Ο Ζαχίντ. Έλα αυτά είναι μετά. Το κύριε να του μετάφερε κεφαλιά του. Φτάνει. Τον περασμένο Σεπτέμβριο. Στην άμυνα του Άρη. Εντάξει, πάνω στην ροή του λόγου χρήσα και μια φορά. Και με κεφαλιά παρακαλώ, παρακαλώ. Μην με περνάτε για τρελό. Λοιπόν, Παναθηναϊκός ΠΑΣ για ένα 0-1 ημίχρονο με τον Παναθηναϊκό να φωνάζει δικαίως για τον γκολ του Ισού που ακυρώθηκε. Έλα μωρέ τώρα. Και σκέψου ότι πριν δύο εβδομάδες, ρε φίλε, παρακαλούσαμε να σφυρίξουν οι διαιτητές. Μήπως θα πάμε ξανά σε αποχή. Λοιπόν, με αυτά τα οποία βλέπουμε. Εκπληκτικά πράγματα. Πραγματικά. Ναι, τέτοιο, φίλε. Εκπληκτικά πράγματα. Πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, FM και ενώ τα μηνύματα σου 54526, δεν σε ανέχεις εσύ από εκεί μηνύματα γιατί από εδώ εμένα. Βλέπω εδώ μια δήλωση του κυρίου Σημεοφορίδη. Στο Μετρόπολης φυσικά. Ναι, ναι. Για τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει κίνδυνος. Φυσικά τώρα, ναι. Ο Κούγιας μπορεί να λέει ότι θέλει και να διαπιστωθεί ότι υπάρχει πολυδιοκτησία, ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να τιμωρηθεί. Γιατί? Κάτι παραπάνω θα ξέρεις, ένα δικηγόρος μου. Γιατί? Δεν ξέρω. Αύριο παιδιά, αύριο θα το δούμε και αυτό. Θα το δούμε και αυτό. Λοιπόν, γυλνήσει ο Χρυσανθός. Τζοβάρας την Κυριακή. Έγιναν σήμερα γνωστοί και οι ορισμοί για την επόμενη αγωνιστική. Τον κύριο Μέλο Περέιρα, ο οποίος μάλλον μας κοροϊδεύει. Και κομμίνει στο ΒΑΡ. Και κομμίνει, ναι, πραγματικά. Δηλαδή είναι η κοροϊδία προς τον Άρη έχει πάει πλέον σε άλλο level. Με αυτούς τους δύο ορισμούς. Δηλαδή ο κομμίνης που τελευταίο παράδειγμα, πρόσφατο φρέσκο-φρέσκο, είναι αυτό με τον όφησο για την κουλέ. Τον είχα μετά από το για την κουλέ που θέλει να σοβάρει. Α, βλέπω εδώ στο SDNA διαιτητική αλητία στο ΆΚΑ. Ακυρώθηκε κανονικό γκολ του Ινσούα. Α, ναι. Α, μάλιστα. Ναι. Ό,τι τίτλο έβαλα εγώ χθες για τον Άρη, Νίκο. Ναι. Και ναι, μου έλεγε είναι βαρύ το αλητία. Ναι, Χρυσανθέ. Αντιλαμβάνεσαι τους κανόνες επικοινωνίας, Νίκο. Α, ναι, Χρυσανθέ. Άρα, Νίκο μου, να μ' ακούσε, παρακαλώ. Σ' ακούω, Χρυσανθέ. Σε αυτά τα θέματα. Είδε, το βάλαμε. Το βάλαμε. Σε αυτά τα θέματα, Νίκο μου, όταν υπερβάλλει ο κύριος Χρύσανθος, ξέρει γιατί. Το βάλαμε. Λέω, Χρυσανθέ, βάρη. Βρε, βάλτο! Μια χαρά είναι, λοιπόν. Τζοβάρος, λοιπόν, την Κυριακή. Έχοντας την εμπειρία από το παιχνίδι του πρώτου γύρου, αντιλαμβάνεστε ότι είναι φυσιολογικό να τρέμει λίγο το φιλοκάρδι μας. Με τον συγκεκριμένο ορισμό και το τι μπορεί να δούμε στο Καραϊσκάκης, τι έργα μπορεί να γυριστούν ενδεχομένως, θα λέγαμε, για να τοποθετηθώ έτσι και λίγο πιο λαϊκά.
σε ένα παιχνίδι για το οποίο ο Άρης από αύριο θα ξεκινήσει την προετοιμασία του. Εντάξει, πιο χαλαρά σήμερα, οκ. Okay. Ο Σάσα θα απουσιάζει, ο Γκάμα θα απουσιάζει. Ο Κουέστα είναι πιθανό να απουσιάζει. Έχει στον Έμαν. Οκ. Okay. Εντάξει, και από αύριο μεθαύριο νομίζω θα δούμε και τι θα αλλάξει ο Ένικ. Δεν αποκλείω να έχουμε κάποιες επιπλέον αλλαγές. Θα δούμε, αν και βέβαια οι δύο ήδη, και αν πάμε τον Κουέστα τρίτη, δεν είναι λίγες εδώ που τα λέμε. Αλλά ένας παίκτης που σίγουρα χρειάζεται να είναι ο Λάρσον 100%. Και για μένα ένας ακόμα παίκτης που χρειάζεται να είναι ο Βέλεθ. Απλά για να βγάλεις τον Βέλεθ σημαίνει ότι θα πρέπει να πας στον Ρόου στα στόπερ και να βάλεις τον Σούντγκρεν στα δεξιά. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή υπάρχει εμπιστοσύνη ή αν θα αλλάξει κάτι τις επόμενες μέρες για να επανέλθει ο Σουηδός στο αρχικό σχήμα, ενώ στα τελευταία μάτια είναι ακόμα και εκτός αποστολής. Οκ, χθες τον πήρε μαζί του να συμπληρώσει και 18. Ναι. Ναι. Τι να κάνουμε. Γιατί φαίνεται το τελευταίο διάστημα ότι δεν τον υπολογίζει για τα βασικά του πλάνα. Εγώ το Βέλε θα τον έβγαζα σε αυτό το μάτς. Θα τον έβγαζα, μην είμαι τόσο απόλυτος βασικά. Θα το σκεφτόμουν. Ανάλογα και με την κατάσταση την οποία θα είναι τις επόμενες μέρες. Γιατί έχει επιβαρυνθεί αρκετά και το Βέλε το έχουμε πει επειδή είναι υπηρετή. Εντάξει, δεν γίνεται να πάμε στον Ολυμπιακό με μισή ομάδα. Ναι, αυτό σου λέω. Σε όλους θα τους ξεκουράσει τώρα. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Δεν μπορείς να ξεκουράσει όλους με τον Ολυμπιακό. Είναι ένα ντέρμπι. Ο Ένινγκ θέλει ένα ντέρμπι. Το έχει δηλώσει κιόλας ότι θέλει να κερδίσει μια φορά στην Αθήνα. Το μάτς με τον Ολυμπιακό ευνοεί τον Άρη. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι ομάδα που παίζει κλειστά, είναι ομάδα που δίνει χώρους. Τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι του πρώτου γύρου τον περιόρισε σε τέτοιο βαθμό που είχε νομίζω τη μικρότερη παραγωγικότητα από πλευράς τελικών. Δεν πρέπει να κάνει λιγότερες τελικές ο Ολυμπιακός σε παιχνίδι πρωταθλήματος φέτος. Πρέπει να τα κάνει με τον Άρη. Απάντηση και σε αυτούς λίγο που, που λέγανε διάφορα για, πολλά διάφορα για τις σχέσεις των δύο ομάδων. Μπορεί να μην είναι ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα, από την εικόνα του Άρη σε αρκετά σημεία, αλλά είναι ένα σημαντικό στοιχείο αυτό. Είναι παιχνίδι που τελείωσε στον Άρη. Και οι παίκτες που μπορεί να μπουν ακόμα, δηλαδή όπως ο Μαντσίνη ή ο Μαρτίνες, είναι παίκτες που ταιριάζουν τέτοια παιχνίδια. Ειδικά στο Μαντσίνη, επειδή ο Μαντσίνη είναι περίπτωση που μοιάζει πολύ σε αυτή του Ματέο Γκαρσία, ο Μαντσίνη είναι καλός στο χώρο. Είναι βασικά πολύ καλύτερο στο χώρο από ό,τι απέναντι σε κλειστές άμυνες. Άρα του ταιριάζει. Όπως ταιριάζει και στον Τιγκίνη, που βέβαια εντάξει, ο Τιγκίνη μπήκε χθες. Όχι πολλά πράγματα είναι η αλήθεια από τον Γάλλο. Για τον Τιγκίνη που υπάρχουν και δημοσιεύματα από την Κύπρο χθες, που λένε ότι ο Απόλλωνας ακόμα ενδιαφέρεται και ότι μάλιστα έχει συμφωνήσει μαζί του για το καλοκαίρι. Τιγκίνη διαψεύδει. Ότι δημοσιεύματα χθες από την Κύπρο για τον Τιγκίνη ότι έχει συμφωνήσει με τον Απόλλωνα για το καλοκαίρι, αν δεν πάει τώρα. Ναι. Ο Τιγκίνη διαψεύδει. Εγώ έχω να σου πω ότι ο Τιγκίνη έχει και μια πάρα πολύ καλή πρόταση από την Τουρκία. Από την Τουρκία για το καλοκαίρι. Καλά τα λες, Χρυσάφη. Που δεν μπορεί ο Άρης να την πλησιάσει, αν ισχύει αυτό το 350. Αλλά δεν είναι για τώρα αυτή η πρόταση. Είναι για να τελειώσει το συμβόλαιό του. Ναι. Αυτή η πρόταση που αναφέρει εσύ υφίσταται εδώ και περίπου 1,5 με 2 μήνες. Τι? Αυτή η πρόταση που λες εσύ υφίσταται εδώ και 1,5 μήνα τουλάχιστον για τον Τιγκίνη από την Τουρκία. Για το καλοκαίρι όμως. Ναι, για το καλοκαίρι, όχι για τώρα. Και αυτό είναι που σε συνδυασμό με το θέμα που προήλθε την Κύπρο και το συμβόλαιο του με τον Άρη, είχε ως αποτέλεσμα να φύγει λίγο το μυαλό του το τελευταίο διάστημα. Εντάξει, εγώ μέχρι να σημείο το θεωρώ λογικό. Και ειδικά η πρόταση από την Τουρκία που αναφέρει ο Χρήστανθος είναι πάρα πολύ καλή οικονομικά για τον ποδοσφαιριστή. Είναι 250 χιλιάρικα, 250-260 κάπου εκεί. Και είναι λογικό να τον δελεάζει. Και παίζει και αυτό το ρόλο του. Εντάξει, είναι διαφορετικό τα 260 στην Κύπρο από τα 200 στην Ελλάδα και τα 350 στην Τουρκία. Όλα τα ζυγίζει ένας ποδοσφαιριστής και στο τέλος παίρνει μια απόφαση. Το θέμα μας αυτή τη στιγμή δεν είναι τι θα γίνει με κάποιους μεμονωμένους ποδοσφαιριστές. Ο Άρης σε κάθε περίπτωση θα προσπαθήσει να κρατήσει κάποιους παίκτες και κάποιοι άλλοι παίκτες θα αντικατασταθούν. Αυτό συμβαίνει παντού και πάντα σε όλες τις ομάδες. Να σου πω τώρα κάτι. Και όπως έφυγε ένας παίκτης πέρσι που λέγαμε ο αναδικατάστατος, ο Ματέο Γκαρσία, και ήρθε ένας παίκτης όπως ο Φετφατζίδης, βέβαια τον ξέραμε πριν το Φετφατζίδη, αλλά βλέπετε ότι ο ίδιος παίκτης που πέρσι δεν θα μας έλειπε καθόλου αν έμενε μια εβδομάδα εκτός αποστολής, ο Φέτφα, δεν θα λέγαμε και τίποτα. Θα έβγαινε κανένας να πει γιατί έμεινε ο Φέτφα έξω ή γιατί δεν βάζει το Φέτφα. Όχι. Τώρα αν δεν παίξει ο Φετφατζίδης, λέμε όλοι τι γίνεται ο Χαμάν. Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Ο Τιγκίνη του χρόνου, αν μείνει.
Ο Ντιγκινή πέρσι, ας πούμε, ήταν αναντικατάστατος. Φέτος και με τον τρόπο που παίζει ο Ένινγκ, για μένα πρέπει να παίρνει χρόνο ο Ντιγκινή. Χθες, ας πούμε, να σου πω κάτι, κάποια στιγμή το λυπήθηκα γιατί έχει κάνει 4-5 φορές εκπληκτική κίνηση στον κενό χώρο. Δύο φορές ο Μαρτίνες σουτάρει μόνος του. Μία φορά ο Φετβατζίδης δίνει από την άλλη. Γενικότερα υπήρχαν τέτοια θέματα τα οποία, okay, γίνονται στο ποδόσφαιρο. Έτσι. Φαίνεται όμως. Εγώ τον έχω εμπιστοσύνη τον Ντιγκινή. Εγώ θα ήθελα να μείνει στην ομάδα. Όχι, αλλά από λεφτά. Εκεί και έπειτα. Με τα λεφτά παίρνει και τώρα, ρε φίλε. Όχι. Να το μειώσει κιόλα. Ναι. Δηλαδή έχει κάνει, είναι πέρσι ο καλύτερος σου παίκτη. Πέρσι ο Ντιγκινή ήταν ο καλύτερος παίκτη τη ομάδα. Έχει ένα χρόνο εξτρά στην πλάτη του χρόνου, Χρήστο. Εντάξει, καλά. Πες το εσύ στο. Τότε είναι χαζή η άλλη που του δίνει 300 και 250. Όχι, κοίταξε. Δεν θα κάνουμε. Δεν χαϊδεύουμε αυτιά μόνο του Άρη εδώ πέρα. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχεις δίκιο σε αυτό που λες και δεν μπορώ εγώ να σκεφτώ ότι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος σε κάθε περίπτωση. Τι έγινε εκεί. Δεν σου είπα να το ρίξει 100 χιλιάρικα, Χρήστο. Δεν μπορεί να του μειώσει χρήματα. Το ρίξει λίγα λεφτά. Όχι. Okay. Όχι. Εγώ βάλτου τα μπόνους. Εγώ διαφωνώ. Βάλτου τα μπόνους, γίνονται αυτά. Ναι, βάλτου τα μπόνους, ωραία τα λέτε εσείς έξω απ' έξω. Εγώ να διαφωνώ. Τα κερδίσει μέσα στο γήπεδο. Ο Πας Γιάννε δεν θα έρθει. Δεν βγαίνουν. Γιατί? Κόντες. Μα κερδίζει ο Πας Γιάννε, ρε φίλε. Να το, ένα είναι έξω. Ανάθει η ομάδα. Μπλίδης. Να τα παιδιά. Έρχονται. Τι πάθατε, καθυστερήσαμε. Εντάξει, βάλουμε σε ένα πρόστιμο, ρε φίλε. Αργήσαμε 3 λεπτά. Βγήκαν. Σιγά. Λοιπόν. Ο Ντιγκινή δεν είναι από τους παίκτες που θα πρέπει να τον μειώσεις. Αυτή είναι η δική μου η αίσθηση. Okay. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να τον ανεβάσεις. Όχι. Απ' την άλλη, ο Βέλεθ ή ο Ματίγια που είχαν τα 130 και τα 140 χιλιάρικα, είναι φυσιολογικό να πρέπει να πάρουν μια αύξηση. Η αύξηση όμως αυτή δεν μπορεί να είναι διπλασιασμός που ζητάνε. Μπορεί να είναι κάπου ενδιάμεσα. Συμφωνώ. Όλα αυτά όμως, το πάνω και το κάτω, θα το χειριστεί η διοίκηση όταν πρέπει. Παρεμπιπτόντως αυτή τη στιγμή για να φύγουν οι παίκτες νομίζω δεν μπορούν. Ούτε να φύγουν. Δεν μπορούν. Ούτε να φύγουν. Μόνο υπάρχει βέβαια τρόπος νομίζω. Να μείνουν ελεύθεροι. Πώληση δεν μπορείς να κάνεις. Θα τα δούμε. Όλα αυτά. Δεύτερο ημίχρονο ξεκινάει. Ένα δεύτερο ημίχρονο που θα παίξει 194-0 υπέρ του Παναθηναϊκού ο διαιτητής. Μετά από την αλητεία την οποία υπέστη σύμφωνα με το SDNA. Που δεν ήταν αλητεία για τον Άρη. Ήταν αλητεία μόνο για μας το Λαμπαουτάρης. Για τους υπόλοιπους ήταν δύο offside στο παιχνίδι. Λαμία Τρίκαλα 1-1. Έληξε. Ναι. Οριστικό. Ναι. Προκρίθηκε η Λαμία. Ναι. Είχε νικήσει 1-0 στο πρώτο μάτς. Πώς πήγε το μάτς αυτό. Σου πω. Και τώρα παίζει ο Πανιόνιος. Πανιόνιος. Είχε προηγηθεί η Λαμία με τον Μιγγέλ και σοφάρισε τα Τρίκαλα με τον Βασίλη Πέλκα. Ο Βασίλης Πέλκας είναι ο ξάδερφος του Πέλκα που έπαιζε παλιά στον Άρη, που ήταν στον Άρη. Ο Πέλκας. Αν δεν κάνω λάθος. Σωστό. Όλα τα ξέρω. Πανιώνες Πανετολικός στο 50 λεπτό 0-0. Εκεί πάει καρφή παράταση. 0-0 ήταν και το πρώτο μάτς. Παναθηναϊκός Παζιάννα 0-1. Είπαμε ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Και σε 7.30 έχουμε Ολυμπιακός Καλαμάτα. Εντάξει, 0-2 έχει νικήσει ο Ολυμπιακός στο πρώτο παιχνίδι. Διαδικαστικό το δεύτερο μάτς. Ωραία, άρα έχω Λαμία να κυνηγάω. Και αύριο παίζει η ΑΕΚ. Λαμία, Γιάννενο και. Λαμία, Γιάννενο, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ. Κοίταξε, με βάση τα αποτελέσματα που έχω στο πρωτάθλημα μέχρι τώρα. Για τρόμητο. Μέχρι στιγμή. Με βάση τα αποτελέσματα που έχω στο πρωτάθλημα μέχρι τώρα. Τον ΠΑΟΚ. Όχι. Με εξαίρεση τον Ολυμπιακό που με έχει κερδίσει. Ναι. Έχω ρίξει 4 γκολ στον Παναθηναϊκό και πήρα 0-0 εκεί. Ναι. Έχω φέρει 1-1 με σφαγή μάλιστα στην ΑΕΚ. Έχω πάρει 2-2 στον ΠΑΟΚ και του έχω ρίξει 4 στο Βικελίδης. Και δοκάρι για τα Τρίκαλα στο 95 με ενημερώνει ο φίλος ο Αντώνης εδώ πέρα. Σόπαρε. Τι λέει το Τρίκαλο. Έχω φέρει 2-2 στον Ατρόμητο σε μάτς που έπρεπε να έχω κερδίσει. Ναι. Και δεν έχω παίξει με Πας Γιάννενα. Με. Τι. Και τη Λαμία δεν θέλω. Μου έχει πάρει 1-1 στο Βικελίδης. Ναι, η Λαμία είναι ομάδα που σου βάζει δύσκολα δικά με τον τρόπο που έχει την έχει φίξει ο Μάτζη νοσηματικά. Mm. Σε διπλά παιχνίδια στο κύπελο θα την διαλύσω. Σε άλλα μάτς είναι, οκ, okay, αλλά καλό είναι. Κοίτα, αν περάσει. Και η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός δεν το βλέπω να περνάει. Η ΑΕΚ δεν τη θέλω, εντάξει, γιατί έχει άλλα η ΑΕΚ σε αυτά τα μάτσα. Ναι. Ειδικά χωρίς ΒΑΡ. Υπάρχει πιθαν. Κοίτα, με τον Παναθηναϊκό θα ήταν σίγουρο ότι θα έχουμε ένα ντέρμπι. Και τον Παναθηναϊκό δεν θέλω. Αλλά και πάλι πιθανότητα. Χωρίς ΒΑΡ. Μπορείς δεν του θέλω αυτού. Μπορεί να Πανετολικό και απέσουμε τον Πανετολικό. Αυτού εδώ, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και τέτοια, του θέλω με ΒΑΡ. Okay, ναι, ναι. Στου 4 δηλαδή. Ναι. Με ΒΑΡ να περιοριστεί
η εύνοιά τους. Βασικά το πιο σημαντικό είναι να είναι μια κλήρωση με όχι μακρινό ταξίδι. Θα πάμε κάπου κοντά, μην την έχουμε τώρα. Όχι, ας είναι μακρινό ταξίδι στο Αγρίνιο. Σε ενοχλεί. Όχι, πάνε να παίξει στην Τούμπα. Όχι στην Τούμπα. Κοντινό είναι. Ούτε Τούμπα. Τον πάω στο τελικό. Ποιο τελικό. Δεν θα πάει ο Πάουξ στο τελικό. Αποκλειστεί από τον Ολυμπιακό στις 8. Κάτσε ρε Χρήσα. Θα αποκλειστεί από τον Ολυμπιακό. Θα δούμε. Μην βιάζεσαι, μην προδικάζεις. Μην προδικάζεις. Το φίλο Παοκτσί, ρε φίλε. Μην προδικάζεις. Τι είναι αυτός εδώ που έχω. Φίλο Παοκτσίς. Γιατί τι είσαι. Είσαι φίλο Παοκτσίς. Αποκλειστεί στους 8. Back to back. Γιατί εσύ δεν είσαι φίλος Παοκτσίδες. Πολλούς. Δεν είμαι όμως φίλο Παοκτσίς. Τι είναι, πόσο ορίζει το φίλο Παοκτσίς. Ότι σ' αγαπάς τον Παοκ. Αγαπά τον Παοκ. Από μικρό παιδί. Πώς γίνεται αυτό. Λέμε και εμείς μια μπουρδα, τόσες λέμε αυτοί. Αν και στην Τούμπα γεννήθηκα και μεγάλος. Κι εγώ. Εγώ γεννήθηκα Χαριλάου και μεγάλος στην Τούμπα. Αλλά η Τούμπα είναι κεντρικνόμαυρη, αυτά είμαστε. Κεντρικνόμαυρη δεν είναι η Τούμπα. Ένας εγώ, δύο έχει, εσύ. Έχει πολλούς. Τρεις ο Στέλιος. Έχει πολλούς Αριανούς. Δεν είναι όμως. 55-45 Παοξίδες. Εντάξει. 33-33-33. Δεν έχει καλά Μαριώτης. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Βούρια πέναλτι έτσι όπως πας. Πρόσεχε. Μπράβο. Ανάρτηση Άλεξ Μενέντεθ. Ναι. Πριν 5 λεπτά. Τι έκανε. Έχει γράψει όρελο γίδριο. Πρέπει να το διαβάσουμε τώρα στον αέρα. Στα ελληνικά. Σε αγγλικά. Θα κάνω μετάφραση. Λοιπόν. Ναι. Κάσω το στείλω στη βάρδια να το βάλει κιόλα. Λοιπόν. Έχει ανεβάσει τη φανέλα του με το 91 και γράφει από κάτω. Λοιπόν. In view of the fact that I received several comments and even threats. That the video FIFA Pro official published today was fake. I feel it is necessary to make the following clarifying statement. Η μετάφραση με δεδομένο ότι πήρα αρκετά, έλαβα αρκετά σχόλια, ακόμα και απειλές ότι το βίντεο της FIFA Pro, το οποίο δημοσιεύτηκε σήμερα, ήταν ψεύτικο. Νιώθω ότι είναι απαραίτητο να κάνω κάποιες διευκρινήσεις. Το βίντεο το οποίο δημοσιεύτηκε από την FIFA Pro είναι ένα επεξεργασμένο βίντεο. Μονταρισμένο βασικά για να είμαι σωστός, το οποίο συνδυάζει διάφορα βίντεο τα οποία τράβηξα εγώ. Ever since I have been excluded from training. Από τότε που έμεινα εκτός προπονήσεων με την υπόλοιπη ομάδα, πήρα εντολή από το κλαμπ να προπονούμε δύο φορές τη μέρα μόνος μου, αλλά σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες. Το πρωί πρέπει να προπονούμε στο προπονητικό της ομάδας, το οποίο όντως έχει πολύ καλές εγκαταστάσεις. Το μεσημέρι πρέπει να προπονούμε στο Thermi University, μάλιστα, Thermi University, σαν το Cambridge, όπου κατέγραψα... Ας σας το πω εγώ που το διάβασα όλο ήδη. Που κατέγραψα το βίντεο. Λέει ότι τα βίντεο είναι αληθινά, ότι το ένα είναι από το Ρήσιο που προπονούμε κανονικά και είναι μια χαρά, πρέπει να πω ότι είναι μια χαρά, και το απόγευμα προπονούμε στα ΤΕΦΑ, αυτό εννοεί. Γιατί με αφήσετε μεταφράσεις. Περίμενε, γιατί το διάβασα όλο, θα σας το πω εγώ. Εσύ διαβάζεις και μεταφράζεις. Περίμενε, ποιο ζούμε παρακάτω. Εκεί θα πάμε τώρα. Περίμενε. Το οποίο είναι το δεύτερο δηλαδή ο χώρος. Και έκανα ένα μίξ. Στην ουσία κάνει κολοτούμπα Μενέντεθ. Ναι. Το πιο σημαντικό όμως από όλα είναι που λέει ότι ο δικηγόρος με ενημέρωσε ότι το κλαμπ με πλήρωσε. Ναι. Ευχαριστώ. 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 I have been informed by my lawyer that this afternoon the club. This afternoon. Σήμερα το μεσημέρι. Δηλαδή. Η ομάδα made the outstanding payments to me. Outstanding, όρια, αρπίδαρε. Είπε στο Κασέρι. Λοιπόν, if correct, I hope this part of the problem is solved. But like any other football player, I think I have the right to train with the rest of my teammates. Αλλά λέει πέρα από το οικονομικό, λέει, όπως κάθε ποδοσφαιριστής, έτσι και εγώ έχω το δικαίωμα να προπονούμε με τους συμπαίκτες μου. Πιο πάνω λέει, πάντα ήμουν επαγγελματίας και ποτέ δεν φαντάστηκα τον εαυτό μου να βρίσκεται σε αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση. Πάντα δίνω το 100% κάθε μέρα στην προπόνηση. Για να υπερασπίζω με τη φανέλα του Άρη. Δυστυχώς δεν πήρα πολλές ευκαιρίες αυτή τη σεζόν, αλλά πάντα ήμουν ειλικρινής με το κλαμπ. Απλά ζητάω να με διαχειρίζονται με σεβασμό, με τον ίδιο σεβασμό που έχω εγώ για τον Άρη. Ναι, ωραία. Δηλαδή στην ουσία τελικά δεν είναι από το Ρήσιο, ναι. Και είναι και πληρωμένος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Πλήρωσε ο Καρυπίδης τον κύριο Μενέντεθ. Σαν να το κάνω εικόνα μπροστά μου. Πραγματικά. Βάλτε τα να τελειώσω.
Ρε φίλε. Όλοι οι ποδοσφαιριστές σε όλες τις ομάδες είναι ένα-δύο μήνες πίσω. Ένα, φυσικά, τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή. Πληρώθηκαν όλοι οι υπόλοιποι, οκ, okay, πληρώθηκαν και κάποιοι άλλοι. Αυτός που δεν παίζει πήγε και ένα μήνα πίσω. Τι έγινε δηλαδή. Τι έγινε. Εντάξει. Κυβίστηση. Το γύρισε. Εντάξει, τι να κάνει. Λοιπόν, και με την γραπτή τοποθέτηση του κύριου Μενέντεθ κλείνουμε την εκπομπή για σήμερα. Πολλά περισσότερα αύριο, λίγο μετά τις 5. Ευχαριστούμε Data Labs που ήταν μαζί μας. Γίνε επαγγελματίας μπαρίστα με εκπαίδευση στα μυστικά της παραγωγής του καφέ. Επαγγελματίας bartender, κάνε σεμινάριο στο service και όλα αυτά με πιστοποίηση σε λίγες μόνο μέρες. Αν θες κάτι παραπάνω, παρακολούθησε σεμινάρια εξειδίκευση σαν τουριστικά και πάρετε εφόδια για να δουλέψεις στον τομέα του τουρισμού. Επίσης, μπορείς να παρακολουθείς σεμινάρια στην πληροφορική για να γίνεις expert πάνω στον κλάδο και απαραίτητο στην αγορά εργασίας. Σεμινάρια προγραμματισμού, ανάπτυξη λογισμικού, ιστοσελίδων, τεχνικού δικτύου και να αποκτήσεις πολυεπίπεδη γνώση αντίστοιχη ενός μεταπτυχιακού. Τηλέφωνο το Data Labs 2310-2229-62. datalabs.edu.gr ή μπορεί να επισκεφτείτε τα γραφεία των Data Labs στο κέντρο της πόλης Εθνικής Αμήνης 14α και φυσικά Γιαννόπουλο Service. Καλείτε οποιαδήποτε στιγμή της μέρας 24 ώρες το 24ωρο 2310-751-933 και το κινητό στην εκδοχή του Γιαννόπουλου έρχεται και σας βάζει μπρος, όπως επίσης μπορείτε να πάρετε το φορτηγό σας, το δικό σας φορτηγό. 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, στο κεντρικό φανάρι Πόντου στο Καλοχώρι θα βρείτε το Γιαννόπουλο για το καλύτερο σέρβις της αγοράς, στις καλύτερες τιμές που σας δίνει ο Γιαννόπουλος. Την ευχαριστούμε και σήμερα που ήταν μαζί μας. Λοιπόν, πολλά περισσότερα αύριο, λίγο μετά τις 5 που θα αρχίσουμε να μπαίνουμε από αύριο περισσότερο και στο κλίμα της αναμέτρησης του ντέρμπι που έχει ο Άρης την Κυριακή με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Παναθηναϊκός ΠΑΣ για 1-0, παραμένει στο 55, πιέζει ο Παναθηναϊκός. Μπας και κάνει την ανατροπή, 3 γκολ χρειάζεται η ομάδα του Γιώργου Δόνη. Ακολουθεί η εκπομπή που πλέον είναι πάλι σε μια διαδικασία αναζήτηση ονόματος, είναι η αλήθεια. Ο κύριος Μοσχοβίτης θα απουσιάζει, διότι έχουμε μπάσκετ σήμερα. Πάουκ Ντιζόν, 8 η ώρα στην Πάουκ Sports Arena. Να είστε καλά με το Λαμπαουτάρι. Θα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5. Πολύ ωραία, τελείωσες. Εγώ δεν έβαλα διαφημίσεις. Διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο in.gr. Για ποιον? Πες το, δεν πειράζει, έχουμε χρόνο, χρήσατε. Μια ξεχασμένη βόμβα στη λεωφόρο Κηφισίας, ένας θάνατος οπαδού και διάφορες οπαδικές παρέες. Είναι ο τίτλος. Ναι. Στο in.gr μπορείτε να μπείτε και να το διαβάσετε. Πέπαθα πλάκα με όσα διαβάζω και θέλω λίγο να τα επεξεργαστώ και να τα δω. Φωτογραφίες, οπαδοί, γενικότερα κατάσταση. 1-1 ο Παναθηναϊκός. Σέντρα Ζαχίντ, τον γκολο. Στο 55. Ποιος το έβαλε? Ο γιος του, νομίζω. Ο γιος το έβαλε. Χριστάκης. Προλαβαίνει, να ξέρεις. Προλαβαίνει, φυσικά, αλλά δύο γκολ θέλει και περνάει. Ωραία. Μάλιστα. 1-1 λοιπόν ο Παναθηναϊκός. Είδες που ήθελες να κλείσεις. Αποκτάει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πλέον. Θέλω να το μελετήσω λίγο αυτό το άρθρο στο in.gr. Το έγκυρο αυτό site. Και αύριο να μας το παρουσιάσει. Τι? Κάνε μου ένα. ένα διακοσάρακι λίγο. Βάλε 200 λέξεις. Βάλε 200 λέξεις λίγο και στείλτο. Μήπως είναι offside το γκολ. Ναι. Τώρα έτσι πως το είδα. Ένα και ένα. Δεν μας βοηθάνε τα ρεπλ. Όχι, όχι, έρχεται από πίσω. Έρχεται από πίσω. Καθαρό τον γκολ του Παναθηναϊκού. Λες εσύ. Λέω εγώ. 1-1. Γεια σας. Τα λέμε και πάλι αύριο. Εντάξει.